Η προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου υποστηρίζεται και θα ενισχυθεί. Αυτό ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ο Αλέξης Καλοκαιρινός, απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Θα ενισχυθεί με πρόσθετους λόγους στη βάση της επιχειρηματολογίας την οποία συζητήσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και που πραγματικά προσθέτει περιεχόμενο σε αυτήν την προσφυγή. Ο ίδιος σημείωσε πως αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε λύσεις ουσίας, τότε αυτό είναι κάτι που θα εκτιμηθεί από τη Δημοτική Αρχή. Θα το εκτιμήσουμε. Ωστόσο, είναι προφανές ότι η προσφυγή αυτή υφίσταται, είναι ισχυρή, θα υποστηριχθεί. Αυτό θα συμβεί στα τέλη Νοεμβρίου, οπότε έχει οριστεί και η εκδίκαση. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε δηλώσεις του και στο ζήτημα της αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης και τις επαφές που είχε στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σταϊκούρα. Κάναμε ένα βήμα προς την κατεύθυνση που επιδιώκουμε να θέσουμε τη συζήτηση. Και η κατεύθυνση αυτή είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να συμπέσουμε στις εκτιμήσεις μας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όπως τόνισε η Δημοτική Αρχή, έχει συγκεντρώσει στοιχεία που τεκμηριώνουν πέραν πάσης αφιβολίας τη συνειδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου. Η υπόθεση αυτή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι και αποτέλεσμα μιας μακρόχρονων δικαστικών αγώνων της κοινότητας Αλικαρνασσού, του Δήμου Αλικαρνασσού, του οποίου καθολικός διάδοχος βεβαίως είναι πλέον ο καποδιστριακός καλλικρατικός Δήμος Ηρακλείου. Συνεπώς και η χνηλάτιση της διαδρομής αυτών των διεκδικήσεων δεν ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα η συζήτηση που κάναμε ότι είμαστε συνειδιοκτήτες ως Δήμος Ηρακλείου ήταν, ας πούμε, θεωρητική. Ήταν γνωστό ότι είμαστε συνειδιοκτήτες, αλλά ακριβώς ποιας έκτασης, σε ποιο μέρος σε πλήρη κυριότητα, σε ποιο μέρος κατά συνειδιοκτησία, ποια είναι ακριβώς τα γεωτεμάχια. Και μάλιστα εδώ μιλάμε για κληροτεμάχια, διότι προέρχονται από μια διανομή του Υπουργείου Γεωργίας του 1932. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα 97 στρέμματα του αεροσταθμού, τα οποία ανήκουν αυτά στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά υπάρχει και μια έκταση 199,7 στρεμάτων στο δυτικό μέρος του αεροδρομίου, που είναι κατά πλήρη κυριότητα στον Δήμο Ηρακλείου. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια έκταση που προσεγγίζει τα 1000 στρέμματα, είναι κάτι λιγότερο, η οποία είναι συγκυριότητα. Το θέμα πάντως που πυροδότησε ένταση στη συνεδρίαση δεν ήταν άλλο από αυτό της αποκομιδής των σκουπιδιών. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δέχτηκε σφοδρή κριτική για την εικόνα της πόλης, με τον ίδιο να ανταπαντά πως άμεσα η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί. Η υπόθεση καθαριότητας έχει δύο πρωταγωνιστές. Προφανώς έχει το Δήμο, τον κάθε Δήμο της Δημοτικής του Υπηρεσίας, αλλά σίγουρα έχει και τον πολίτη, που οφείλει να κάνει αυτά που προβλέπουν ο κανονισμός καθαριότητας, έτσι ώστε κάθε πραγματικά εργασία που γίνεται με αυτές τις εκμάδες των δυνάμεων που διαθέτει πλέον συνολικά η αυτοδιοίκηση του Δήμου Ηρακλείου να έχει παρατεταμένο αποτέλεσμα.